Κύριε Φυλαχτού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κυριάκου. Και εσείς, αναφέρουν οι πληροφορίες μας, αλλά και τέσσερα άλλα μέλη που διαφωνήσατε με την απόφαση, θα υποβάλλετε την παραίτησή σας. Ισχύει κάτι τέτοιο? Σε ό,τι αφορά εμένα, ναι. Και έχω ακούσει και για άλλα τρία μέλη. Δεν έχω υπόψη μου πέμπτο μέλος. Αυτό δεν το άκουσα στη συνεδρία του Συμβουλίου. Ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο και ουσιαστικά φαίνεται ότι πέρασε το δικό των Τούρκων που ήθελαν εδώ και καιρό να φύγει αυτό το πρόγραμμα από την Κύπρο. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, κύριε Φυλαχτού? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το θέμα είναι πολύ μεγάλο, πολύ βαθύ, έχει πάρα πολλές πτυχές κλπ. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι το Ινστιτούτο, πιστεύω ακράδαντα, δεν ευθύνεται για να φτάσει το πρόγραμμα των αγνοωμένων στο σημείο που είχε φτάσει, που βασικά κατέληξε σε πλήρη στασιμότητα. Αυτό είναι ένα δεδομένο που μπορώ να το πω. Ναι, αλλά φαντάζομαι ξέρετε ποιοι ευθύνονται. Ίσως να μην θέλετε να μας το πείτε. Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα έφτασαν σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο σήμερα. Έχω ακούσει και προηγουμένως, ακόμα γίνονται προσπάθειες κλπ. Μένω σε αυτό το οποίο σας είπα. Το Ινστιτούτο Νευρολογίας Γενετικής δεν είναι ασφαλώς αυτός ο οποίος ευθύνεται για να φτάσει το πρόγραμμα στο σημείο που είχε φτάσει της πλήρης στασιμότητας. Τώρα υπάρχουν άλλα θέματα και επειδή άκουσα προηγουμένως τον ανταποκριτή σας να αναφέρεται σε θέμα ότι μας προετάθει συμβόλαιο, αυτό δεν είναι απολύτως σωστό. Εκείνο που είχε έρθει μέσω του Κυβερνητικού Επιτρόπου από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν ένα, αν θέλετε, περίγραμμα, αλλά το οποίο θα αποτελούσε τη βάση για τη συνομολόγηση του τελικού συμβουλίου, το οποίο όμως αυτό περίγραμμα, όπως μας είχε λευκεί, ήταν αδιαπραγμάτευτο. Κύριε Φυλαχτού, έγιναν λάθη από πολλές πλευρές. Γιατί για να καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε δεν ευθύνεται μόνο η μία πλευρά. Εν πάση περιπτώσει... μπορούμε να το παλέψουμε, μπορούμε να κερδίσουμε κάτι, μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα και κλείνουμε. Το θέμα αυτό αφιέται πλέον στα Ηνωμένα Έθνη, γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε αυτό το έγγραφο, το οποίο ήταν προϋπόθεση που περιείχε τις βασικές αρχές για τη συνομολόγηση για να προχωρήσουμε σε άλλες συζητήσεις για συμβόλαιο. Ευχαριστώ. Επομένως, κύριε Φυλαχτού. Το θέμα είναι με τα Ηνωμένα Έθνη. Ευχαριστώ. Θα αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.